οι ορισμένες αλλαγές στο χάρτη της δικαιοσύνης στην Κρήτη φαίνεται να προβλέπουν οι εξελίξεις, τις οποίες δρομολογεί το Υπουργείο και αναμένεται να εφαρμοστούν με το νέο δικαστικό έτος. Ο πρώτος σκόπελος που ξεπεράστηκε, όπως προέκυψε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης κ. Μπουγά και τη συμμετοχή βουλευτών και εκπροσώπων των δικηγορικών συλλόγων του νησιού, αφορά στα εφετεία και τα πρωτοδικεία που παραμένουν αμετάβλητα. Διότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα κατάργησης εφετίου ή πρωτοδικίου στην Κρήτη. Δεν τίθεται κανένα θέμα κατάργησης εφετίου στην Κρήτη. Δεύτερον, δεν τίθεται κανένα θέμα κατάργησης από την πρώτη στιγμή και εξακολουθεί να μην τίθεται θέμα σύνενωση των εφετείων, δεδομένου ότι δώσαμε ένα τεράστιο αγώνα προκειμένου να δημιουργηθεί ένα δεύτερο εφετείο στο νησί, γιατί υπήρχαν πραγματικές ανάγκες οι οποίες το επέβαλαν και τα κριτήρια τα οποία είχαν οδηγήσει τότε στην δημιουργία του δεν φαίνεται να έχουν αναθεωρηθεί σήμερα. Με βάση το νέο χάρτη της δικαιοσύνης, τα ειρηνοδικεία της χώρας που διατηρούνται μετατρέπονται σε περιφερειακές έδρες πρωτοδικείων. Αυτό πρακτικά σημαίνει κατάργηση των ειρηνοδικείων της χώρας και των ειρηνοδικών, οι οποίοι θα είναι πλέον δικαστές πρωτοδίκες. Όσα ειρηνοδικεία κριθεί σκόπιμο να διατηρηθούν, θα μετατραπούν σε περιφερειακά πρωτοδικεία, έτσι, με αναβαθμισμένο το ρόλο τους και με μεγαλύτερο όγκο υποθέσεων. Στην περιοχή του Ηρακλείου, το ειρηνοδικείο του Πύργου μεταφέρεται στις Μοίρες και μετονομάζεται σε μεταβατικό πρωτοδικείο Ηρακλείου. Το ειρηνοδικείο του Καστελίου μεταφέρεται στο Ηράκλειο. Στα Χανιά, αντίστοιχα, το ειρηνοδικείο του Βάμου μετατρέπεται σε μεταβατικό πρωτοδικείο Χανίων. Καμία μεταβολή δεν προβλέπεται μέχρι στιγμής στα ειρηνοδικεία του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Το ειρηνοδικείο Βάμου μετατρέπεται σε περιφερειακό πρωτοδικείο, όπου θα γίνονται εκδικάσεις των υποθέσεων του μονομελούς πρωτοδικείου και του μονομελούς πλημμυελιοδικείου. Κατά αυτόν τον τρόπο πληρούνται όλες οι θέσεις, οι υφιστάμενες σύμφωνα με τον κώδικα περί δικαστηρίων, και θα λειτουργούν πλέον τα πρωτοδικεία με επαρκή επάνδρωση. Στο περιθώριο της σύσκεψης, οι εκπρόσωποι των δικηγορικών συλλόγων της Κρήτης ενημέρωσαν την ηγεσία του Υπουργείου για την αναγκαιότητα στελέχωσης των πρωτοδικείων με δικαστικούς υπαλλήλους εξαιτίας των υφιστάμενων οργανικών κενών. Ακόμη τέθηκε και το ζήτημα των κτηριακών αναγκών. Ως παράδειγμα, επισημάνθηκε η μεταφορά των λειτουργιών του ειρηνοδικείου Καστελίου στο Ηράκλειο, που καθίσταται εξ αρχής προβληματική, καθώς χώρος στο δικαστικό μέγαρο δεν υπάρχει. Τώρα, οι υπάρχουσες υποδομές είναι περιορισμένων δυνατοτήτων, αυτό είναι γνωστό σε όλους, θα δημιουργήσει οπωσδήποτε θέματα αυτό το πράγμα στο νέο δικαστικό χάρτη. Είναι ένα θέμα το οποίο και η έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, στην οποία στηρίχθηκαν αυτοί οι σχηματισμοί, ο νέος δικαστικός χάρτης, δεν το έθιξε καθόλου. Δηλαδή, μίλησαν για μια προσπάθεια εξοικονόμησης ανθρώπινου δυναμικού, αλλά δεν έκανε καθόλου λόγο για τις κτηριακές υποδομές και τις ελλείψεις που υπάρχουν. Αυτές δεν καταγράφονται. Εξαιτίας της έλλειψης απαρτίας, η σημερινή Γενική Συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου αναβλήθηκε για αύριο, οπότε και αναμένεται να ληφθεί απόφαση για το ενδεχόμενο συνέχισης της αποχής των δικηγόρων.